Σήμερα, σε αυτό το βιντεάκι, ήθελα να σας δείξω πού έπεσε ο πύραυλος, λοιπόν, τελικά. Δεν πάω εκεί με κάτι φίλους μου και πήγαμε και στο Άναρτσι και κάναμε κάτι εύκολα κιλάκια, easy kill. Και εκεί που λουτάραμε όλο το Άναρτσι και το σπάγαμε, που θέλαμε να σπάσουμε όλο, όχι το βίντεο με το ρίσκι, το βίντεο με το Άναρτσι που δεν το είχα ανεβάσει, που μάλλον δεν θα το ανεβάσω. Εκεί μια στιγμή λέμε, μήπως να δούμε πού είναι ο πύραυλος, μήπως είναι στο Άναρτσι. Ψάχνουμε όλο το Άναρτσι, αμάν, κάτι τρέχει εδώ. Τι τρέχει, μου λέει, εγώ βρήκα τον πύραυλο. Ω, πώς το βρήκες ρε, πώς, ομολόγα. Να το σπουδιά ο πύραυλος, είναι εδώ στο Άναρτσι. Πυραυλάκο μας. Να το εδώ είναι. Στο Άναρτσι. Έπεσε. Εδώ. Νομίζω το είχε δει και ο Αλί αυτό. Αλλά νομίζω πριν πέσει ο πύραυλος. Και θα το. Εδώ είναι ο αγαπημένος μας πύραυλος. Στο Άναρτσι SS. Τέλος πάντων, πάμε στο βιντεάκι. Σας έδειξα που έπεσε. Νομίζω δεν χρειάζεται να το... Άμα τον σπάσετε, εντάξει, δεν θα σας δίνει κάτι. Σας δίνει μόνο μέταλλο, σίδερο τέλος πάντων. Και όταν το σπάσετε δεν έχετε τσέστ ούτε κάτι. Θέλει κανένα 10 δεύτερα, θέλει για να το σπάσετε, αλλά... What the fuck. Αυτά, παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μου πείτε, φίλε, κάτσε, σωστά το είδα αυτό, σου κάνε snipe ενώ είχες shotgun. OMG, πόσο νουπια, πόσο νουμπάς ρε φίλε, πόσο νουμπάς ρε φίλε, είσαι τόσο νουμπού που σου κάνουν snipe από ένα μέτρο. Παιδιά, αυτό δεν ήθελα να παίξω κανονικό game, μπορούσα να χτίσω. Ναι, δεν είμαι πλάνη. Απλά δεν ήθελα να παίξω κανονικό παιχνίδι, δεν θέλω απλά να σας δείξω τον πύραυλο. Αυτά, παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.